Καζάνι που βράζει ο χορός των λαϊκών αγορών με αφορμή την επικείμενη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τρίτης στην Αλικαρνασσό, η οποία σύμφωνα με τον Πέτρο Νιωτάκη πρόκειται να μεταφερθεί σε οικόπεδο του Δήμου δυτικά των φυλακών Αλικαρνασσού πριν τα τέλη του 2018. Μπροστά, έμπροσθεν δυτικά της φυλακής Αλικαρνασσού στο οικόπεδο του Δήμου Ηρακλείου 18 στρεμάτων, όπου μπορούμε με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα βάλουμε να δημιουργήσουμε τον καλύτερο χώρο λαϊκής. Σε 10-15 μέρες θα έχουμε έτοιμη τη μελέτη, θα πάρουμε και τις τελικές τους παρατηρήσεις και προχωράμε και πιστεύω πριν το τέλος του 2018 θα μπορούμε να μετακινήσουμε, να πάμε τους εμπόρους και τους παραγωγούς στο συγκεκριμένη θέση. Ζητήθηκε η άποψη? Αυτή τη στιγμή όχι. Όσον αφορά το θέμα για τις φυλακές που έχει ψαχτεί, δεν έχει καθόλου ζητηθεί η άποψή μας. Έχουμε βγάλει μία off the record αρνητική όσον αφορά το χώρο που έχει επιλεγεί, διότι έχουμε επιλέξει άλλους δρόμους και έχουμε κάνει ήδη και τις προτάσεις μας και έχουμε βγάλει και επαρθή και από δύο μέρες μέχρι επαρθή η απόφαση. Πρώτη φορά τα ακούω στις φυλακές. Πρώτη φορά τα ακούω αυτή την πρόταση. Εμείς έχουμε περάσει από την Περιφερειακή Επιτροπή να μετακινηθεί η λαϊκή της Αλικαρνασσού στην οδό Σταδίου. Αφού έχει περαστεί η πρόταση να πάμε εκεί, πώς θα πάμε στο άλλο σημείο? Τις εξελίξεις πληροφορήθηκαν έμποροι και παραγωγοί στη διάρκεια του ρεπορτάζ, καθώς όπως υποστήριξαν, δεν έχουν την παραμικρή ενημέρωση από τους εμπλεκόμενους φορείς με τους συνδικαλιστές να αντιδρούν με τον επίμαχο χώρο δυτικά των φυλακών. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάμε εκεί και τους λόγους γνωρίζονται πάρα πολύ καλά όλοι τους. Παλαιότερα που είμαστε εκεί υπήρχαν προβλήματα τεράστια και τα γνωρίζονται καλά. Και εκεί, παλιά ήταν εκεί. Μια χαρά ήταν. Από κάτω τις φυλακές δεν είμαστε. Εγώ είμαι από πάνω. Εγώ τους βλέπω τους φυλακισμένους. Παλιά. Ήταν ωραία. Σωστό. Δει, τι απει τώρα είναι στις φυλακές μπροστά, τι απει αν είναι μπροστά σε μια πλατεία, τι απει είναι μπροστά σε κατοικημένο χώρο. Λαϊκή είναι. Μπροστά από τις φυλακές είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα. Και για το ίδιο το σωφρονιστικό σύστημα θα είναι πρόβλημα, διότι θα υπάρξουν προβλήματα. Άντε μια κουπανιά παίξει τον πύργο φυλακισμένο και θα δωρεθεί μέσα στη λαϊκή. Μιλήσαμε χθες με τους φύλακες και τον πρόεδρο του εργαζομένου και τον διευθυντή των φυλακών. Του εξηγήσαμε, του παρουσιάσαμε την πρότασή μας, του δείξαμε τα σχέδια. Οι άνθρωποι είναι θετικότατα, καταλαβαίνουν ότι όχι μόνο θα βοηθήσουμε στην κατάσταση, αλλά αντιμετωπίζουμε και χρόνια προβλήματα των φυλακών. Έμποροι και παραγωγοί επιμένουν στις θέσεις τους γύρω από τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τρίτης σε άλλους δρόμους της Αλικαρνασσού, με τους ίδιους να καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους τις επόμενες μέρες. Απλά είμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα τη δείτε 1η Σεπτεμβρίου. Όλες αντιδράσεις και των τριών σωματείων, διότι πρέπει να υπάρχει μια γενική συνέλευση στο επάξι. Δηλαδή κάποια κινητοποίηση προς τη Λόγια, κάποιες δηλαδή την νομική οδό, για να καταλάβουμε. Καταρχήν είναι ότι η νομική οδός είναι το βασικότερο, διότι πρέπει εμείς πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε το δικό μας συμφέρον. Ενώ το κλίμα δυναμητίζεται ακόμη περισσότερο με αφορμή τη δήλωση του Πέτρου Νιωτάκη, ο οποίος τόνισε την ανάγκη λειτουργίας λαϊκών αγορών σε μεγάλα οικόπεδα περιμετρικά του Ηρακλείου και όχι σε δρόμους όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν εντάσεις, κινδυνεύουμε να σταματήσουν σε κάποια σημεία και οι λαϊκές. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε και γι' αυτό ακριβώς εκτονώνει όλες τις αντιδράσεις και όλες τις αντιθέσεις η πρότασή μας για να βρούμε οικόπεδα μεγάλα, περιμετρικά. Πουλάμε φτηνά, καλά προϊόντα και πρέπει να είμαστε μέσα στο κέντρο. Αντιδράσεις όμως καταγράφονται και σε άλλες λαϊκές αγορές, όπως σε Μασταμπά και Καμίνια, εν ώψη των νέων μετακινήσεων σε άλλους δρόμους.